Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης στην Αλεξανδρούπολη εγκαινιάστηκε και λειτουργήσε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2013, ενώ πήρε το όνομα του Χρυσού Παραλυμπιονίκη στην κολύβηση Δημοσθένη Μιχαλεντζάκη το Σεπτέμβριο του 2018. Είναι το πιο σύγχρονο κολυμβητήριο στην Ελλάδα από άποψη τεχνικού εξοπλισμού, το οποίο διαθέτει δύο πισίνες, μία μεγάλη Ολυμπιακών προδιαγραφών, βάθος 3,5 μέτρων και μία μικρότερη παιδική πισίνα, καθώς και μία εξέδρα χωρητικότητας 1.000 θέσεων. Μάλιστα, φιλοξενείται αθλητικά σωματεία συλλόγους. Αυτά είναι ο Εθνικός, ο ΝΟΑ, ο ΟΦΘΑ και ο Κότινος. Το συνεργείο του Thraki Net βρέθηκε στο κολυμβητήριο, όπου και συνάντησε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού, Θεόδωρο Βουρδόλη. Ο κύριος Βουρδόλης τόνισε ότι οι κορυφαίοι αθλητές στη χώρα επιλέγουν το κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης για να κάνουν την προετοιμασία τους. Τα παιδιά τα οποία δραστηριοποιούνται εδώ στη μεγάλη πισίνα, τα αγωνιστικά και τα προγωνιστικά τμήματα είναι γύρω στα 350 με 400 παιδιά. Και γύρω στα 300 παιδιά είναι το δυναμικό των ομάδων που κάνουν δραστηριότητα στη μικρή πισίνα. Είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα κολυμβητήρια στην Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει και σημείο αναφοράς ως προς τις προετοιμασίες των εθνικών ομάδων. Οι αθλητές και οι κορυφαίοι αθλητές που έχουμε στη χώρα επιλέγουν το κολυμβητήριό μας για να κάνουν την προετοιμασία τους. Παράλληλα, ο κύριος Βουρδόλης ανέφερε ότι πρόσφατα φιλοξενήθηκε στο κολυμβητήριο η εθνική ομάδα για την προετοιμασία της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ εξήγησε και τις επόμενες δράσεις που έρχονται. Ήδη έχουμε αιτήματα μάλλον για τα Χριστούγεννα να φιλοξενήσουμε για την προετοιμασία τους, για τη συνέχιση την προετοιμασία κατά τις μέρες των εορτών την ομάδα του ΠΑΟΚ και την εθνική ομάδα της Κύπρου. Και προσφάτως δεχθήκαμε και το αίτημα από την Ελληνική Ομοσπονδία προκειμένου με το νέο έτος να φιλοξενήσουμε την εθνική ομάδα προκειμένου να κάνει την προετοιμασία της για τους αγώνες οι οποίες έρχονται. Το κολυμβητήριό μας πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ώστε να μπορούν να γίνουν άρτια η προετοιμασία αλλά και η καθημερινή εκπαίδευση των αθλητών, συμπλήρωσε ο κύριος Βουρδόλης. Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην πανδημία του κορονοϊού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να κλείσει το κολυμβητήριο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η εγκατάσταση ήταν κλειστή, αλλά είχαμε φροντίσει ώστε με το που επιτραπούν τα μέτρα να την ανοίξουμε ώστε τα παιδιά μας να μην χάσουν ούτε μια μέρα προπόνηση. Τέλος, ο Θεόδωρος Βουρδόλης αναφέρθηκε και στην επιλογή αθλητών από ομόρροπες πόλεις όπου επιλέγουν να προετοιμαστούν στο κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης. Χαρακτηριστικό είναι ότι είχαμε μια περίπτωση ενός αθλητή από την Κρήτη που επέλεξε να έρθει και να, μάλιστα επειδή ήταν μικρός, να συνεχίσει το σχολείο του εδώ στην Αλεξανδρούπολη προκειμένου να κάνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία στο άθλημα το οποίο γυμνάζεται. Αυτό σημαίνει ότι ναι, έχουμε αιτήματα από παιδιά που βρίσκονται σε όμορφες πόλεις προκειμένου να έρθουν να χρησιμοποιήσουν το κολυμβητήριό μας.